επικεφαλής του Eurogroup, ότι με συγχωρείτε, με ακούτε. Ακούμε, Ραλού, βεβαίως, ναι. Η συνεδρίαση μόλις πριν από λίγο, αναμένουμε τις δηλώσεις φυσικά από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τον Κλάους Ρενγκ, και βέβαια τον αρμόδιο επίτροπο, τον Πιέρ Μοσκοβισί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ναι, μεν έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό κομμάτι, η τεχνική συμφωνία που μιλάμε για την έκθεση εσμόρφωσης, όμως σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουμε κάποια συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα του χρέους. Βέβαια μένει αυτό να επιβεβαιωθεί. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να περιμένουμε τις δηλώσεις. Είναι γεγονός ότι είχαμε μια διακοπή περίπου διάρκειας 3 ωρών, όπου υπήρχαν διαβουλεύσεις σε διάφορα επίπεδα. Πληροφορίες επίσης ότι παρουσιάστηκαν τουλάχιστον 3 προσχέδια για τη συμφωνία. Ειδικά ως προς το θέμα του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων, μιλάμε για μετά το 2022. Και εκεί φαίνεται ότι δεν υπήρξε συμφωνία σε αυτό το επίπεδο. Όμως επειδή αναμένουμε τη δηλώση σε λίγη ώρα, θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε ακριβώς τι θα μας πούν. Θα υπάρχει ένα πιθανά έκτακτο Eurogroup, θα έχουμε συνέχιση των διαβουλεύσεων όπως είναι και αναμενόμενο στην περίπτωση αυτή τις επόμενες ημέρες, περαιτέρω εντατικοποίηση των συζητήσεων με στόχο ένα έκτακτο Eurogroup, ή πηγαίνουμε κατευθείαν πλέον στο τακτικό Eurogroup στις 15 Ιουνίου. Μένει να το δούμε και αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες